πέρα από τη Νέα Υόρκη, Νικήτα, πραγματικά μια επιστολή κόλαφος έφτασε στην κυρία Χίλαρη Κλίντον χθες. Μια επιστολή από τον πολύ γνωστό βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Χάουαρντ Μπέρμαν, και ηγέτη εκ των ηγετών του εβραϊκού λόμπι. Ο κύριος Μπέρμαν καταγγέλει εν πρώτης τις όποιες απειλές έχουν εκτοξευθεί από την Τουρκία προς την Κύπρο αλλά και το Ισραήλ, 11 των γεωτρήσεων για την έρευνα για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο. Επίσης τονίζει ο κύριος Μπέρμαν ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προστατεύσουν της Κύπρου οι όποιες έρευνες και βεβαίως η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επίσης ο κύριος Μπέρμαν καταγγέλει την πολιτική μετά την εισβολή επικισμού των κατεχομένων, λέγοντας ότι έχει επιχειρηθεί και επιχειρείται ακόμα και τώρα μια γενικότερη αλλίωση της γεωγραφίας του τόπου. Και μάλιστα ο κύριος Μπέρμαν τονίζει ότι πλέον η κυρία Κλίντον και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναθεωρήσουν τις σχέσεις με την Τουρκία, να καταγγείλουν την τουρκική στάση και πάνω απ' όλα να έρθουν κοντύτερα με την Κύπρο και το Ισραήλ, καθώς θεωρεί ο κύριος Μπέρμαν ότι αυτή η συμμαχία προστατεύει τα δικαιώματα και των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα.